Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας σήμερα, κατά πολλούς έχει αποκτήσει και διαστάσεις επιδημίας. Θα ανοίξουμε μία συζήτηση με τον κύριο Χρήστο Γαλανάκη, διδάκτορ ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Γαλανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση με την οποία δεν τιμάτε μόνο εμένα αλλά και την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας που εδώ και αρκετά χρόνια καταθέτει τον κόπο της και τη γνώση της στα δεδομένα για μια τόσο σοβαρή νόσο η οποία δυστυχώς υποεκτιμάται όχι μόνο σε εθνικό αλλά σε διεθνές επίπεδο. Κύριε Γαλανάκη, η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται ασθένεια, είναι ασθένεια? Είναι επίσημα νόσος πράγματι. Δεν είναι ούτε επιλογή τρόπου ζωής όπως κάποιοι λένε, είναι νόσος και απαιτεί θεραπεία. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα που προσπαθούν όλες οι επιστημονικές ιατρικές οργανώσεις που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα διεθνώς αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια να πείσουν τόσο τους επαγγελματίες υγείας αλλά και την κοινωνία ολόκληρη για τη σοβαρότητά της και την τεράστια ανάγκη αντιμετώπισής της. Άλλο υπέρβαρος, άλλο παχύσαρκος, να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτούς τους όρους. Ναι, είναι όροι που έχουν και την, ας το πούμε, και τη θεωρητική τους αλλά και την πρακτική τους σημασία. Είναι άλλος ο βαθμός του υπερβάλλοντος, όπως λέμε, βάρους σε όσους χαρακτηρίζονται υπέρβαροι και άλλος σε αυτούς που χαρακτηρίζονται παχύσαρκοι. Η παχυσαρκία και βέβαια είναι η επιδείνωση του υπέρβαρου. Υπάρχει ένας διεθνής τύπος βάσει του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε και έχει να κάνει με το ύψος και το βάρος μέσω του οποίου χαρακτηρίζουμε κάποιον στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Το ποσοστό βέβαια είναι πολύ υψηλό και στις δύο περιπτώσεις και δυστυχώς αυξάνεται συνεχώς. Δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι υπέρβαρος, διορθώστε με, σωστά? Ναι, σωστά. Και το επόμενο στάδιο είναι παχύσαρκος, γίνονται κάποιες μετρήσεις, πρέπει κάποιος ο οποίος έχει κάποια παραπάνω κιλά να μπει σε μια διαδικασία ελέγχου, προσωπικού ελέγχου, ποια είναι η διαδικασία, γιατρέ? Η σημαντικότερη διαδικασία είναι να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Βλέπετε, επιμένω πολύ σε αυτό γιατί είναι ίσως η εκείνος πτέρνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα όλοι μας και οι επαγγελματίες υγείας και ο ευρύτερος πληθυσμός αλλά και όσοι διευθύνουν και προγραμματίζουν την δημόσια υγεία. Είναι σημαντικό λοιπόν να απευθυνθεί ο κάθε άνθρωπος στο γιατρό του ή σε έναν επαγγελματία υγείας ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο, γνωρίζει να τον κατευθύνει, να τον προσανατολίσει για το θέμα του βάρους του και από εκεί και πέρα θα βρει τον δρόμο του. Δεν θέλω να μπω σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες τύπων και αριθμών γιατί νομίζω ότι θα μπερδέψουν μόνο το να βάλουμε τους ανθρώπους απόψε να ανέβουν σε μια ζυγαριά και να υπολογίζουν το ύψος και το βάρος του. Έχετε δίκιο. Δεν πρέπει ωστόσο να προηγηθεί η αποδοχή του προβλήματος από τον ίδιο τον ασθενή. Βέβαια. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αποδοχή τόσο από τον ασθενή. Δυστυχώς όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι κάτι που δεν έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτό ούτε στην ιατρική κοινότητα για να είμαστε ειλικρινοί και να προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο ουσιαστικοί στην επίλυση του προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα δυστυχώς που όπως σας είπα προηγουμένως υποεκτιμάται τόσο από τους επαγγελματίες υγείας, δηλαδή να το κάνω πάρα πολύ απλό για να γίνει κατανοητό. Βλέπουμε έναν άνθρωπο με παραπάνω σωματικό βάρος από αυτό που θα έπρεπε, ακόμη και στην όψη, που πολλές φορές υποεκτιμάει η εικόνα, την κατάσταση, και θα μπει στο ιατρείο μας, θα μετρήσουμε, να το πω απλά, την πίεση, το ζάχαρο, θα κάνουμε εξετάσεις διάφορες για τη χοληστερίνη, αλλά δυστυχώς, όχι τόσο συχνά όσο θα έπρεπε, δεν θα τον ανεβάσουμε σε μια ζυγαριά. Επίσης, υποεκτιμάται και από τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι νοσούν από αυτό το πρόβλημα, είτε είναι υπέρβαροι είτε είναι παχύσαρκοι. Νομίζουμε ότι ίσως έτσι είναι, είμαστε αυτό το πολύ συχνό που ακούμε, είμαι βαρικόκαλος,
Δεν το λέω για να κοροϊδέψω κανέναν. Είναι η πραγματικότητα και πρέπει σιγά σιγά να πιάσουμε, κατά τη γνώμη μου, τα πράγματα από την αρχή για να δούμε λίγο πώς θα το επιλύσουμε. Είναι δύσκολο πρόβλημα, ακόμη και για εμάς που υποτίθεται ότι το γνωρίζουμε, να το λύσουμε ακόμη πολλές φορές και στους ίδιους μας τους εαυτούς. Γιατρέ, τα αίτια είναι παθολογικά τα αίτια της παχυσαρκίας τις περισσότερες φορές? Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να τα κατηγοριοποιήσουμε σε γενετικούς παράγοντες, ναι, σε ενδοκρινολογικά προβλήματα και βέβαια σε περιβαλλοντικούς, όπως λέμε, παράγοντες. Μέσα σε αυτούς εντάσσεται ο τρόπος ζωής μας, που δυστυχώς γίνεται όλο και περισσότερο καθιστικός, η διατροφή μας και το ποσοστό αθληματικής άσκησης. Σε γενικές γραμμές αυτές είναι οι παράμετροι στις οποίες πάνω μπορούμε να αναζητήσουμε τις αιτίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι, δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος, νοσούν, χαρακτηρίζονται παχύσαρκοι. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τον τελευταίο χρόνο, έχουν αυξηθεί ο αριθμός αυτών των ανθρώπων? Κοιτάξτε, φαίνεται σε γενικές γραμμές, έτσι, δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα σε μεγάλο βαθμό, γιατί ο χρόνος είναι βέβαια ένας ολόκληρος χρόνος, αλλά τα στοιχεία αυτά για να συλλεχτούν και να μπορεί κάποιος να μιλήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια θέλουν παραπάνω χρόνο. Από την καθημερινή μας κλινική πράξη πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι βλέπουμε αύξηση στο σωματικό βάρος στους ασθενείς μας που γνωρίζουμε εδώ και καιρό, μέσα στον τελευταίο χρόνο, που έχει περιοριστεί αφενός η κίνηση. Και αυτόματα ο περιορισμός της κίνησης έχει φέρει αυτή τη συνήθεια που οι περισσότεροι έχουν, όταν θα μείνουμε παραπάνω στο σπίτι, να φάμε κάτι παραπάνω ακόμα και όταν δεν πεινάμε. Ναι, έχω την αίσθηση ότι έχει αυξηθεί σε αισθητό ποσοστό. Γιατρέ, η παχυσαρκία από τη μία πόσο επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ασθενούς και από την άλλη βέβαια αν επηρεάζει και την διάρκεια ζωής των πασχόντων? Επηρεάζει και τα δύο. Σε πολύ πολύ σημαντικό, και χαίρομαι που το θέτετε έτσι, γιατί όντως δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τον θάνατο, να το πούμε έτσι, ή με το πόσα χρόνια θα καταφέρει κάποιος να επιβιώσει. Είναι σημαντικό, ανεξαρτήτου προβλήματος υγείας, είναι σημαντικό να συνυπολογίζουμε την ποιότητα ζωής, την ποιότητα της καθημερινότητάς μας. Η ποιότητα της καθημερινότητας ενός ανθρώπου, ειδικά παχύσαρκου, και όσο μεγαλώνει ο βαθμός παχυσαρκίας, αυτό επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο, οδηγεί, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα είδος αναπηρίας, ανικανότητας. Είναι πάρα πολλά πράγματα που ο άνθρωπος αυτός από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Απλά πράγματα. Δεν μπορεί να δέσει τα κορδόνια στα παπούτσια του. Δεν μπορεί να περιποιηθεί τον εαυτό του στην τουαλέτα όπως θα έπρεπε. Δεν μπορεί γενικότερα να καθαρίσει σωστά το σώμα του. Δεν φτάνουν τα χέρια του σε όλα τα σημεία. Και αυτό, πέραν από την ποιότητα που αναφέραμε τώρα και πέραν από την κίνηση, το πόσο, τη μείωση της αντοχής του, την ικανότητα διαφόρων υπηρεσιών και υποδομών να τον υποδεχτούν. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ένας άνθρωπος που είναι υπερβολικά παχύσαρκος, να σας δώσω ένα παράδειγμα που εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και τραγικό πολλές φορές. Εγώ έχω γνωρίσει στο ιατρείο μου ασθενείς για τους οποίους το σύστημα υγείας της περιοχής μας είναι ανύπαρκτο. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτός ο άνθρωπος να βρεθεί κρεβάτι σε νοσοκομείο για τα κιλά του. Πολύ σωστά το αναφέρετε αυτό, γιατρέ. Πολύ σωστή επισήμανση. Κρεβάτι για τα κιλά του. Ακριβώς. Αξονικός τομογράφος ή μαγνητικός για τα κιλά του. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που αν για κάποιο λόγο πέσουν, όπως λέμε, στο έβεπος. Δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μεταφερθεί. Μάλιστα. Κυριολεκτικά δεν μπορεί να μεταφερθεί, όσο και να ακούγεται υπερβολικό. Μάλιστα, οπότε επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι να πάμε λίγο και στο κομμάτι των ταμπού. Κυριαρχεί ταμπού γύρω από όλους αυτούς τους ανθρώπους, από αυτή την κατηγορία ασθενών. Τους έχουμε αποδεχτεί εμείς, η ίδια η κοινωνία? Πώς αντιμετωπίζουμε, γιατρέ, αυτές τις περιπτώσεις ή πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε? Δεν τους έχουμε. Υπάρχει όντως σε πολύ υψηλό βαθμό αυτό που ονομάζουμε ταμπού. Υπάρχει ο λεγόμενος
στιγματισμός, είναι μέσα στα βασικά μηνύματα τόσο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας όσο και της Παγκοσμίας Οργάνωσης για την Παχυσαρκία και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ειδικά φέτος, με το μήνυμα του ότι για κάθε σώμα είμαστε απαραίτητοι όλοι, και δείχνει την ανάγκη συλλογικότητας και έτσι συμπόνιας, και πρέπει να συμπάξουμε μαζί, να συμπάσουμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν από ένα νόσημα, να το αναγνωρίσουν και οι ίδιοι και να αναγνωριστεί γενικότερα και από τις υπηρεσίες και από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν πάρα πάρα πολύ, αλλά και από όλους γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο με περισσότερα κιλά από αυτά που θα έπρεπε και δυστυχώς θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο για κάποιο λόγο το προκαλεί αυτός στον εαυτό του υποχρεωτικά, δηλαδή του επέλεξε και το επέλεξε και του αρέσει να είναι έτσι. Δεν τους αρέσει να είναι έτσι, δεν το επέλεξαν, έχουν συμβάλει, αλλά δεν φταίνε μόνο αυτοί. Γι' αυτό το λόγο έχει χαρακτηριστεί και νόσος. Γιατρέ, να σταθούμε στην πρόληψη και στην ενημέρωση. Βέβαια. Η πρόληψη είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει από το χρόνο μηδέν. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βρεφική και την παιδική ηλικία όσον αφορά με σωστή, με επαρκή γνώση και σωστά προγράμματα εκπαίδευσης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οικογένειας για τη διατροφή και την άσκηση. Στη συνέχεια πρέπει να μπει και πρέπει, είναι πολύ σημαντικό, είναι ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία, για τη λύση του προβλήματος, να μπει στα σχολεία. Να σας πω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είμαστε μια χώρα με πάρα πάρα πολύ υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά και στους εφήβους, και δυστυχώς κάθε χρόνο βιώνουμε τη μείωση των προγραμμάτων φυσικής αγωγής, του χρόνου φυσικής αγωγής στα σχολεία. Αυτό είναι κάτι δυσανάλογο με το μέγεθος του προβλήματος στη χώρα μας. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν η ένταξη προγραμμάτων σωστής πληροφόρησης, ισορροπημένης διατροφής, αλλά και γενικότερα φυσικής δραστηριότητας στην υποχρεωτική εκπαίδευση μέσα από το σχολείο. Υπάρχουν παραδείγματα στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε και πάλι τον τροχό, μπορούμε να τα δούμε, να παραδειγματιστούμε, να τα εφαρμόσουμε. Επίσης, σε μεταγενέστερες ηλικίες, επίσης σημαντική η πρόληψη, στην καθημερινότητά μας να περιορίσουμε την υπερβολή, να καταναλώνουμε λιγότερες τροφές με υψηλό θερμιδικό δίχτυ, με πολλές θερμίδες, και να εντάξουμε λίγο στην καθημερινότητά μας λίγο παραπάνω τη δραστηριότητα και εκτός και εντός του σπιτιού και του εργασιακού μας χώρου. Δέχτηκα ένα μήνυμα, γιατί είναι και επίκαιρο λόγω της πανδημίας. Ακριβώς. Δέχτηκα ένα μήνυμα από ένα τηλεθεατή, ο οποίος ρωτά για ποιες ηλικίες πολιτών η κατάσταση είναι πιο διαχειρίσιμη, για ποιες ηλικίες ανθρώπων που νοσούν, που είναι παχύσαρκοι, μπορεί η κατάσταση να διαχειριστεί πιο εύκολα. Κοιτάξτε, είναι κρίσιμες όλες οι ηλικιακές ομάδες. Η διαχείριση είναι πολύπλευρη, δηλαδή είναι σε ατομικό επίπεδο, είναι σε επίπεδο κοινωνίας, είναι σε επίπεδο συστήματος υγείας. Δεν είναι εύκολο να απαντήσω στα παιδιά ή στους ενήλικες. Απλά θα μπορούσα να πω ότι εστιάζοντας στις μικρότερες ηλικίες, πριν συμβεί το κακό, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να αναχαιτήσουμε το πρόβλημα. Στις μεγαλύτερες ηλικίες μπορούμε να το, με κάποιο τρόπο να το συγκρατήσουμε ή να το περιορίσουμε. Αλλά η πλήρης αναχαίτησή του ή η σοβαρή αναχαίτησή του θα επέλθει μόνο εάν δούμε πολύ πολύ σοβαρά προγράμματα αξιόλογα σε μικρότερες ηλικίες. Γιατρέ, μην ξεχνάτε, συγγνώμη, ότι περίπου το 1/3 των παχύσαρκων ή των υπέρβαρων στην ενήλικη ζωή προέρχεται από την παιδική ηλικία. Είναι υψηλό το ποσοστό. Δεν γίνονται αυτόματα όλοι. Και επίσης, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που περίπου το 40% των παιδιών μας είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, είμαστε μέσα στις πρώτες χώρες πανευρωπαϊκώς, αναλογιστείτε
και ο καθένας από εμάς, αλλά και το σύστημα υγείας, αυτό με την ευρύτερη έννοια, ο προγραμματισμός της δημόσιας υγείας, πρέπει να αναλογιστεί ότι η ενηλικίωση μιας κοινωνίας η οποία ήδη έχει υψηλά ποσοστά παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας, μοιραία καταλήγει να είναι εξαιρετικά δυσίωνε για όλους τους δείκτες υγείας στην Ελλάδα. Κύριε Γαλανάκη, τελευταία ερώτηση. Το πρώτο καμπανάκι για τους γονείς μικρών παιδιών, παιδιών δημοτικού, πότε πρέπει να χτυπήσει? Είναι σημαντικό να μην εθελοτυφλούμε. Οι περισσότεροι, όπως δεν αναγνωρίζουμε για τον εαυτό μας, δεν αναγνωρίζουμε ούτε για τα παιδιά μας ότι υφίσταται πρόβλημα. Είναι σημαντικό όταν θα δούμε λοιπόν τα παιδιά μας ότι ξεφεύγουν από αυτό που θα λέγαμε ότι είναι λίγο πιο σωστό διατροφικά, ξεφεύγουν λίγο από την παραδοσιακή διατροφή η οποία παγκοσμίως έχει καταξιωθεί ως ίσως η καλύτερη μέχρι στιγμής. Η διατροφή που έχουμε ειδικά εδώ στην Κρήτη και εμείς δυστυχώς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκλείρουμε από αυτήν και εισάγουμε χωρίς κόπο και χωρίς καμία βάσανο πρότυπα άλλων διατροφικών συνηθιών, είναι πολύ πολύ σημαντικό και όχι μέσω της θεωρίας, αλλά μέσω της πράξης. Τα παιδιά μας θα διδαχθούν περισσότερα από την πράξη μας παρά από τη θεωρία μας. Δεν μπορώ να τρώω κάτι που δεν θα έπρεπε να το τρώω συχνά και με το δάχτυλό μου να κουνάω στο παιδί μου και να λέω δεν πρέπει να κάνεις αυτό. Είναι σαν να καπνίζω και να του λέω μην καπνίσεις. Μάλιστα. Είμαι ανερώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Κύριε Γαλανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβαση, το σχόλιο, τις κατευθύνσεις που δώσατε. Εγώ να ζητήσω ένα μισό λεπτάκι, μία χάρη. Βέβαια. Το θεωρώ σημαντικό για την εποχή που διανύουμε. Η παχυσαρκία είναι, το είπατε στην αρχή, μία νόσος. Επίσημα έχει χαρακτηριστεί και πανδημία. Αναφέρω τον όρο γιατί έχει γίνει ευρέως γνωστός το τελευταίο χρόνο. Έχουμε λοιπόν μία νέα πανδημία πάνω σε μία ήδη υπάρχουσα πανδημία. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πόσο δύσκολο, τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαχείριση για τον δύο. Οι άνθρωποι που έχουν υπερβολικό βάρος έχουν εξαιρετικά υψηλότερα ποσοστά και να νοσήσουν και να μπουν στα νοσοκομεία, να μπουν στις εντατικές, αλλά δυστυχώς και να χάσουν τη ζωή τους. Η απώλεια της ζωής είναι περίπου 48%, αναφέρω αυτό ενδεικτικά για να μην επεμβαίνουμε πολλούς αριθμούς, μεγαλύτερη από τους ανθρώπους που δεν έχουν υπερβολικό βάρος. Πρέπει οπωσδήποτε να το λάβουμε σοβαρά σαν μία παράμετρος για να αντιμετωπιστεί τόσο στους εμβολιασμούς αυτών των ανθρώπων, όσο και στην πρόληψή τους και στην νοσηλεία τους. Μέσα στα νοσοκομεία. Κύριε Γαλανάκη, να σας ευχαριστήσω και πάλι πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.